δύο πολίτες, αλλά τα παιδιά μάγεψαν με το βιολί τους στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του σχολείου τους, σκορπώντας χαρά στους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Ο λόγος για την Ελίνα Ντανατσίδη και τον Γιάννη Μαγειρόπουλο, μαθητές της τρίτης τάξης του τρίτου λυκείου, με την υπέροχη μουσική τους να ενθουσιάζει τα παιδιά. Μάλιστα, ο Γιάννης θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια Αθηνών στο Οδείο Αθηνών το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν τον ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου θα παρουσιάσει σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί του Μπαχ. Πιστή στο ραντεβού της, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου πεάνισε τα κάλατα και άλλες εορταστικές μελωδίες στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στους συνεργάτες του. Πολλές ευχές για καλά Χριστούγεννα, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, μέρες άγιες. Χρειάζεται αρκετός κόσμος την βοήθεια των ανθρώπων που έχουν για να δώσουν, να δώσουμε την αγάπη μας, τη δύναμη και την αισιοδοξία που χρειάζεται ο κόσμος. Χρόνια πολλά για το χρόνο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, να περάσουν καλές γιορτές και για το νέο έτος που πλησιάζει να είναι καλύτερο από κάθε προηγούμενο. Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου πλημμύρισε η λότζια και η καρδιά της πόλης, συμβάλλοντας στο γιορτινό κλίμα λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους. Θέλω ακόμη να ενισχυθεί περισσότερο το αίσθημα αλληλεγγύης που παραδοσιακά οι συμπολίτες δείχνουν ο ένας απέναντι στον άλλο. Εύχομαι σε όλους υγεία, αισιοδοξία και δύναμη για να περάσουμε το 2023 καλύτερα από το 2022 και σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Είπαμε βάγια την κέρα, ας πούμε για τη βάγια. Ο Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε στη γιορτή της αγάπης, της ελπίδας και της αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα, γιορτή που όπως τόνισε ενδυναμώνει τις προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον με ειρήνη στον κόσμο, πνευματική ανάταση και σεβασμό προς τον κάθε άνθρωπο. Χρόνια πολλά σε όλους και ο Δήμος εξακολουθήσει να είναι δίπλα τους όπως ήταν και μέχρι τώρα, να το έχουν υπόψη, δεν είναι κανείς μόνος του.